Ένα, Γιώργο Σαζακλή. Έχουμε μυστήριο λοιπόν με το πτώμα άνδρα που βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες. Πόσο καιρό? Είναι από το βράδυ του Σαββάτου, Φίλιππε, στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Χανίων, καθώς παρασύρθηκε το βράδυ του Σαββάτου από ένα διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σωρός του βρίσκεται ακόμα στο νεκροτομείο, καθώς κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί για την εξαφάνιση του συγκεκριμένου άνδρα. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 50 ετών, όπως αναφέρουν οι αρχές. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι Έλληνας ή αλλοδαπός, αλλά παραμένουν και αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Έχει περάσει το Σάββατο. Είχαμε Σάββατο. Σήμερα έχουμε Τρίτη. Δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας. Εκεί. Έχουν περάσει τρεις μέρες. Ενδεχομένως δεν είναι από τους άστεγους. Δεν είναι άστεγος, παρακαλώ. Ενδεχομένως. Δεν υπάρχει ενδεχομένως εδώ πέρα. Υπάρχει συγκεκριμένα δαυτοπή, λέμε. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο, ο οποίος τον χτύπησε αυτοκίνητο. Τον εγκατέλειψε το αυτοκίνητο. Τον εγκατέλειψε. Έφυγε ο οδηγός του αυτοκίνητου. Ο άνθρωπος πέθανε, σκοτώθηκε στο δρόμο και κανείς μα κανείς δεν το έχει αναζητήσει. Δεν έχει δηλωθεί καν η εξαφάνιση με τη συγκεκριμένη περιγραφή, τη συγκεκριμένη ημερομηνία σε κανένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Εδώ λοιπόν, εάν και κάνουμε μία έκκληση εκεί μέσα την εκπομπή, εάν κάποιος έχει να μιλήσει με κάποιον συγγενή του από το βράδυ του Σαββάτου, και η περιγραφή, ξαναπες μας ποια είναι, που έχουμε στα χέρια μας. Άνδρας περίπου 50 ετών, αυτή την περιγραφή έχουμε. Μέσα. Σε ποια περιοχή? Είναι στην περιοχή Μουρνιών στα Χανιά έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Κρήτη. Στην Κρήτη. Αν λοιπόν έχετε διαπιστώσει ότι ένας συγγενής σας ή φίλος σας ή ο γείτονάς σας έχετε να το δείτε τρεις μέρες περίπου και είναι γύρω στα 50 έτη, και κινείται στη συγκεκριμένη περιοχή, ξαναπες την περιοχή. Είναι η περιοχή Μουρνιών στα Χανιά της Κρήτης. Να έρθει σε μια επικοινωνία με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής ή με την άμεσο δράση, για να βοηθηθεί να βρεθεί κάποιος συγγενής, ώστε αυτός ο άνθρωπος να ταφεί. Ώστε αυτός ο άνθρωπος να αναπαυθεί η ψυχούλα του. Καλή ανάπαυση να έχει. Είναι πεταμένος σε ένα νεκροτομείο, χωρίς να υπάρχει κανένας μα κανένας να τον αναζητήσει. Ενδεχομένως να έχει δοθεί όμως, να έχει δηλωθεί εξαφάνιση κάπου αλλού. Από τα στοιχεία που έχει και το θέμα εδώ πέρα τίθεται, κύριε Ιμούγιο, αν έχει δηλωθεί εξαφάνιση στον Ασπρόπυργο και είναι στην Κρήτη, το σύστημα δεν είναι ενιαίο. Ναι, θα πρέπει. Τι γίνεται εδώ πέρα, μπείτε σκύλα, λέει στη χώρα. Θα πρέπει να διερευνηθεί το θέμα. Εφόσον υπάρχει ένα ενοποιημένο σύστημα, θα πρέπει να έχει βρεθεί. Μα αν υπάρχουν συγγενείς, οι ίδιοι θα τον αναζητήσουν. Από οπουδήποτε και. Δεν ξέρουμε πώς βρέθηκε. Αν ήταν από άλλο μέρος, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να βρεθεί. Πάμε τώρα γρήγορα. Παρακαλούμε όποιος γνωρίζει κάτι να καλέσει την άμεσο δράση ή το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη.